Με το βλέμμα στραμμένο στις Βρυξέλλες, κυρίες και κύριοι, απόψε αρχίζουμε το δελτίο μας. Εκείνες εξέλιξεις σύνοδος κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών. Η Ελλάδα, όπως και η Κύπρος, θέτουν μετεπιτάσσεως την ανάγκη να δοθεί μια κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στην τουρκική προκλητικότητα. Και εδώ και λίγη ώρα έχουμε σε εξέλιξη ένα θρίλερ. Αφορά πληροφορίες που θέλουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να πηγαίνει σε έκτακτη σύνοδο κορυφής το Σεπτέμβριο με αποκλειστικό θέμα την Τουρκία. Θα συνδεθούμε λοιπόν με τους ανταποκριτές μας. Καταρχάς, τη Μαρία Ψαρά στις Βρυξέλλες, από τη Νέα Υόρκη ο Μιχάλης Ιγνατίου, από το Βερολίνο ο Παντελής Βαλασόπουλος και από την Κωνσταντινούπολη η Μαρία Ζαχαράκη. Μαρία Ψαρά, από εσένα, από τις Βρυξέλλες, να δούμε αν πράγματι επιβεβαιώνεται αυτή η πληροφορία για μια νέα έκτακτη σύνοδο για την Τουρκία. Ναι, και όπως είπες και εσύ, ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη και το θέμα της έκτακτης συνόδου το Σεπτέμβριο. Είναι αυτό που επίσημα ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Κούσιος, ο οποίος είπε ότι ο πρόεδρος Μισελ, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, πρότεινε και οι ηγέτες δέχτηκαν να πραγματοποιηθεί μια έκτακτη συνάντηση κορυφής το Σεπτέμβριο, όπου θα συζητηθεί η σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Κάτι τέτοιο, ωστόσο, δεν επιβεβαιώνεται ούτε από την Αθήνα, αλλά ούτε και από διπλωματικές πηγές των Βρυξελών. Και αναμένεται να δούμε τελικά τι ισχύει, διότι πραγματικά, αν το θέμα της Τουρκίας συζητηθεί σε επίπεδο αρχηγών των 27 χωρών, τότε καταλαβαίνεις, Νίκη, ότι το θέμα αναβαθμίζεται ιδιαίτερα. Mm-hmm. Και δεν ξέρουμε τι θα χρειαστεί να αποφασίσουν οι ηγέτες σε αυτή τη συνάντηση του στο Σεπτέμβρη, Νίκη. Λοιπόν, αναμένουμε. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που μένει να αποκρισταλωθεί και να ξέρουμε με απόλυτη βεβαιότητα τι θα συμβεί. Βεβαίως, σταθερά παρακολουθούμε μετά τη συνόδου κορυφής.